Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και τον Μεάρχη Υποδομών, τον κύριο Νίκο Παπά, ο οποίος βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στην περιοχή και τον καλέσαμε σήμερα και για την ανθρώπινη διάσταση περισσότερο. Πώς είδε όλη αυτή την κατάσταση, βρέθηκε από νωρίς. Κύριε Παπά, σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Νομίζω είναι σημαντικό να έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνούμε και να τα λέμε. Πώς το είδατε ως άνθρωπος, ναι. Δηλαδή, τι είδατε εκεί και που πήγατε. Περιγράψτε μας αυτό που συναντήσατε. Υπήρχε ένα σκηνικό απόκοσμο, πραγματικά. Έχω ένα πρόβλημα με τον ήχο. Δεν ξέρω αν υπάρχει δυνατότητα να γίνει κάτι από τους τεχνικούς. Λίγο την επιστροφή του κυρίου Παπά, αν μπορούμε να φτιάξουμε. Το διορθώνουμε τώρα. Το διορθώνουμε. Νομίζω είμαστε εντάξει. Ωραία. Ήταν ένα σκηνικό απόκοσμο, πραγματικά. Παρήχθη αυτή η κατάσταση από τη σύγκρουση δύο αμαξοστοιχείων. Είναι μηχανήματα τα οποία είναι πάρα πολύ βαριά, τα οποία έπεσαν το ένα πάνω στο άλλο με αθλητική ταχύτητα, η οποία προσεγγίζει τα 270-280 χιλιόμετρα ενδεχομένως, με αποτέλεσμα να έχουμε ένα μείγμα από σίδερα, το οποίο ήταν και πολύ ακαθόριστο. Είμαστε όλοι σίγουροι. Δεν περιμένουμε να έχουμε τέτοιου τύπου δυστυχήματα στην Ελλάδα του 2023, δηλαδή δύο αμαξοστοιχίες να συγκρούνται με τοπικά πάνω στην ίδια γραμμή και να έχουμε τόσες ανθρώπινες απώλειες. Τώρα, σε σχέση με τους αγνοούμενους που είναι εκεί, έχετε κάποια εικόνα, κύριε Παπά, πώς έχει η κατάσταση? Είναι πάρα πολύ δύσκολη θέση μου, κύριε Σκουρή. Είναι πάρα πολύ δύσκολη θέση μου. Και κύριε Παναγιωτόπουλε, θέλω να ζητήσω και από τους δύο την κατανόηση. Σωστό. Δεν θα ήθελα να πω κάτι για την ενδεχόμενη τύχη των αγνοούμενων. Όχι, δεν κάνουμε γι' αυτό. Λέγαμε πώς είναι η κατάσταση στα βαγόνια. Αυτό ρωτήσαμε. Δεν... αλίμονο, δεν κάναμε άλλη ερώτηση. Είναι δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και είναι ανθρωπίνως δύσκολο και αξίζουν συγχαρητήρια και στους ανθρώπους της πυροσβεστικής, στους διασώστες που όλες αυτές τις ώρες από το ατύχημα και μετά λειτουργούν εκεί πέρα και παρέχουν στην κοινωνία μας μια υπηρεσία η οποία δεν πληρώνεται, αλλά χαρακτηρίζεται από ήθος. Είχατε ενημέρωση εκεί που ήσασταν, επειδή είχαμε πριν μια συζήτηση εδώ, μάθατε, όταν έγινε η σύγκρουση, έγινε αυτομάτως γνωστή ή δεν το έβλεπαν οι αρμόδιοι και το μάθαν μετά από τηλεφωνήματα ή από την αστυνομία? Υπήρξε απλώς η καθυστέρηση και η αδυναμία επικοινωνίας. Και από εκεί έγινε η συναπαγωγή και βγήκε το συμπέρασμα ότι κάτι κακό έχει συμβεί. Οι πληροφορίες λένε ότι υπήρξε και μεγάλο διάστημα μέχρι να εντοπιστούν τα τρένα. Και αυτό νομίζω είναι ενδεικτικό της πολύ κακής κατάστασης του δικτύου. Και ελπίζω αυτή η οδύνη που βιώνουμε συνολικά ως λαός να μετασχηματιστεί σε αποφασιστικότητα για να υπερβούμε κάποια προβλήματα τα οποία δεν έπρεπε να κληθούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Κύριε Παπά, σε αυτό το θέμα της τηλεδιοίκησης, εμένα από το πρωί με έχουν πιάσει και μου στέλνουν μηνύματα πάρα πολλοί φίλοι και μου λένε είναι δυνατόν να έχουμε εφαρμογές στα τηλέφωνά μας που βλέπουμε τα αεροπλάνα, που βλέπουμε τα καράβια, που παραγγέλνουμε ακόμα και το φαγητό μας και μας στέλνουν ένα μήνυμα και παρακολουθούμε το πότε θα έρθει με χιλιόμετρική απόσταση. Τώρα φτιάχτηκε, έφυγε, είναι ένα χιλιόμετρο από το σπίτι σου, 500 μέτρα, 100 και χτυπάει το κουδούνι. Είναι δυνατόν με τόση τεχνολογική έκρηξη να μην έχουμε στα τρένα μας ένα GPS, κάτι, ένα τρόπο ανίχνευσης που βρίσκεσαι αν έρχεται άλλο τρένο από την άλλη? Είναι τόσο δαπανηρό αυτό το πράγμα που δεν μπορούσαμε να αναλάβουμε το κόστος? Αλλά κοιτάξτε να δείτε, προφανώς είμαστε στο πρώτο 24ωρο και δεν είναι η ώρα ακόμα της απόδοσης των ευθυνών. Θα σας πω κάτι το οποίο όμως νομίζω έχει πολιτική σημασία. Η εγκατάλειψη του σιδηροδρόμου είναι κάτι για το οποίο εμείς μιλάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, μιλάμε επίμονα
και θα έλεγα ότι θα πρέπει με απόλυτη ειλικρίνεια να την κάνουμε τη συζήτηση πλέον για το μέλλον του σιδηροδρόμου, αναγνωρίζοντας όλοι ότι ο σιδηρόδρομος έχει μάλλον και πανίσχυρους εχθρούς και ανταγωνιστές. Είναι ένα μέσο φιλικό προς το περιβάλλον, είναι φθηνό, εξοικονομεί ενέργεια, θα διευκολύνει πάρα πολύ τα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, την Πάτρα, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, εάν είχαν ολοκληρωθεί τα σιδηροδρομικά έργα και αν η μετακίνηση μεταξύ αυτών των μεγάλων πόλεων στη χώρα ήταν όσοι πρέπει να είναι για πόλεις οι οποίες απέχουν μεταξύ τους 200 και 500 χιλιόμετρα. Και αυτό δεν συμβαίνει. Τώρα και εμείς αποφύγαμε... Προφανώς κάποιοι ευνοούνται, δεν ευνοείται όμως η χώρα μας συνολικά. Και εμείς αποφύγαμε την οποιαδήποτε πολιτική, έτσι, μόνο πάνω σε γεγονότα τα οποία είχαμε και προσπαθήσαμε είδατε, κάπως να τα φωτίσουμε. Την επίσκεψή σας εσείς. Τίποτα παραπάνω την ώρα που ακόμα ψάχνεις αγνοούμενος, δεν νοείται μία τέτοια αντιπαράθεση, ούτε προσπάθεια ενοχοποίησης ανθρώπων, ούτε πολιτικών ευθυνών. Αύριο είμαστε εδώ, θα τα δούμε. Ωστόσο, οφείλουμε να σας ρωτήσουμε και η κυβέρνηση και όχι μόνο, αποδίδουν ευθύνες ότι και εσείς παραδώσατε σε αυτή την κατάσταση, είχατε στα χέρια σας το σύστημα ενός κυβέρνησης, έτσι, τηλεδιοίκησης και τότε εφαρμόσατε. Δεν υπήρχε. Λοιπόν, να μου επιτρέψετε να παραθέσω κάποια γεγονότα, διότι προφανώς είμαστε στην ώρα του πένθους, αλλά οι εικασίες και πράγματα τα οποία δεν σχετίζονται με την πραγματικότητα δυστυχώς βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Εγώ δεν μπορούσα να μην σας ρωτήσω. Καταλαβαίνετε, είστε εδώ. Οφείλαμε να σας ρωτήσουμε. Επαναλαμβάνω, δεν έχουμε απόδοση ευθυνών αυτή την ώρα. Είμαστε υποχρεωμένοι να σας ρωτήσουμε. Ότι θα μας δώσουν και οι τηλεθεατές μας την ανοχή τους για να δώσω και εγώ την απάντηση στο αυτονόητο ερώτημά σας. Υπήρχε το μεγάλο έργο της ανάταξης του σιδηροδρόμου, το οποίο ήταν βαλτωμένο, δεν είχε προχωρήσει και κατά τη διάρκεια της προηγούμενης διακυβέρνησης προχώρησε και ως προς την καινούρια χάραξη. Θυμίζω ότι μέχρι το 2017 το τρένο για τη Θεσσαλονίκη ανέβαινε στον Μπράλο, όσοι γνωρίζουν πάνω έξω από τη Λαμία, ανέβαινε στο βουνό το τρένο. Μετά έγινε η χάραξη λειτουργική παραλιακά. Ολοκληρώθηκε η μεγάλη στοάτη στη Θωρέας, που είναι από τις μεγαλύτερες στα Βαλκάνια. Είχε έρθει και η Επίτροπος στην διαδικασία των εγγενείων. Είχαμε πλέον ηλεκτροκίνηση σε όλο το μήκος της βασικής γραμμής. 270 χιλιόμετρα ολοκληρώθηκαν. Και παρελήφθη μία σύμβαση για την τηλεδιοίκηση, η οποία δεν συνοδεύονταν από τεκμηριωμένες μελέτες. Αυτή ήταν μια απαραίτητη προϋπόθεση, την οποία η Επιτροπή Διεξαγωγής Ελέγχων την εντόπισε ότι δεν καλύπτονταν και βεβαίως εκεί θα έπρεπε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, της κυβέρνησης που είχαμε το 2015 έως το 2019. Έγιναν οι ενέργειες, πιέστηκαν οι ανάδοχοι, επανεκκίνησαν την υλοποίηση του έργου της τηλεδιοίκησης, το οποίο όμως σταμάτησε εκ νέου με την πολιτική αλλαγή. Είναι κάτι για το οποίο έχουμε διαμαρτυρηθεί εμείς επανειλημμένα και βεβαίως έχει κινηθεί και σε νομικό επίπεδο το Συνδικάτο των Μηχανοδηγών. Απέναντι και στο Υπουργείο, απέναντι και στον ΟΣΕ. Αναλυτικά σας υπόσχομαι όλα αυτά να κάτσουμε και στην εκπομπή σας. Την επόμενη εβδομάδα, αυτό θα έλεγα και εγώ, να το σταματήσουμε εδώ, γιατί είναι και πώς πουλήθηκε έτσι τρένοσε και ανέλαβε. Είναι μεγάλο θέμα. Είναι μεγάλο θέμα, είναι πολλά, αλλά στα αφήσουμε, επαναλαμβάνουμε για απόψε. Κάτι άλλο που είδατε εκεί και σας έκανε εντύπωση? Κοιτάξτε, είναι ο αμέτρητος ανθρώπινος πόνος, διότι πήγαμε και στο νοσοκομείο που είναι οι συγγενείς των ανθρώπων. Αρκετοί από αυτούς πηγαίνουν καλύτερα, κάποιοι δίνουν τη μάχη για να κρατηθούν στη ζωή. Θα σας έλεγα, όσο και αν ακουστεί αυτό παράδοξο, η αισιόδοξη πλευρά της οδύνης που όλοι βιώνουμε, δηλαδή είναι οι συνάνθρωποι μας οι οποίοι δεν έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα,
Και το σημάδι της ελπίδας ότι μπορούμε πολύ πιο αποφασιστικά να χαράξουμε τα βήματα μας. Μας έκανε επίσης εντύπωση, εμείς δεν είμαστε εκεί, από τα μας περιγράφουν οι συνάδελφοι αυτά που βλέπουμε στα ρεπορτάζ, την, πώς να σου πω, την στοϊκότητα, δεν ξέρω πώς να το πω, τη μεγαλοσύνη των γονιών που πήγαν να δώσουν DNA, που ψάχναν τα παιδιά τους από το ένα νοσοκομείο στο άλλο, που κάναν μια περιγραφή, έτσι είναι ο γιος μου, είναι εκεί η κόρη μου, φοράει αυτό, είναι τόσο ετών, είναι, δεν είναι, ζει, έφυγε, είναι κάτω από το... Και πραγματικά αυτό των ανθρώπων θαύμαζες τη δύναμή τους. Είναι το συγκλονιστικό της ανθρώπινης φύσης, κύριε Σκουρή. Είναι δράματα προσωπικά, οικογενειακά, τα οποία φαίνεται ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι έτοιμοι να τα αντιμετωπίσουν με πολύ μεγάλη γενναιότητα. Και εσωτερική και γενναιότητα που την εξωτερικεύουν. Και βέβαια αυτό το κύμα αλληλεγγύης, εγώ, αυτού, μπράβο, δηλαδή μπράβο, ένα απίστευτο κύμα αλληλεγγύης ανθρώπων, επίσης των διασωστών και των εθελοντών, αλλά και των γιατρών, των νοσηλευτών στα νοσοκομεία. Μην ξεχνάμε ότι ένα πολύ μεγάλο βάρος σε περιφερειακά νοσοκομεία με δυσκολίες. Στην αιμοδοσία, μπράβο. Στην αιμοδοσία. Δηλαδή... Λέγαμε πριν και συμφωνούσαμε εδώ μεταξύ μας, αλλά φαντάζομαι δεν υπάρχει κανείς που δεν συμφωνεί, ότι ήταν πολύ συγκινητικές οι εικόνες των φοιτητών που πήγαιναν να καταθέσουν ένα λουλούδι, που πήγαν να δώσουν αίμα. Ήταν μια ελπίδα, ρε παιδί μου, πώς να το πω. Σε δύσκολες στιγμές. Για όλους. Για όλους μας. Για όλους μας. Πολύ δύσκολες στιγμές. Και φάνηκε ότι ήταν μια αμαξοστοιχεία η οποία ήταν γεμάτη από φοιτητικό κόσμο, με συγχωρείτε. Yeah. Από φοιτητικό κόσμο, από νέα παιδιά. Λοιπόν, να ραντεβού την επόμενη εβδομάδα για την ουσία της συζήτησης. Κύριε Παπά, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Είναι δύσκολες στιγμές.